ως προς το σώμα, η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής καταθέτει την έκθεσή της Α στο σχέδιο προϋπολογισμού δαπανών της Βουλής οικονομικού έτους 2019, στον απολογισμό δαπανών της Βουλής οικονομικού έτους 2017 και, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να σας ανακοινώσω ότι οι ειδικές μόνιμες επιτροπές ελληνισμού της Διασποράς, έρευνας και τεχνολογίας, οδικής ασφάλειας και ισοφρονιστικού συστήματος και λοιπόν δομών εγκλεισμού κρατουμένου καταθέτουν τις εκθέσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 5 του κανονισμού της Βουλής. Οι σχετικές εκθέσεις θα κατηγοριστούν στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης και οι προαναφερθείς στις εκθέσεις βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στο αρχείο της Διεύθυνσης των Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περιεχόμενη συζήτηση για τον ορισμό προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 119 του κανονισμού της Βουλής για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Προτείνω να διατηθεί χρόνος 2 μηνών, δηλαδή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2019, όπως συνεφώνησε και η διάσκεψη των Προέδρων. Ερωτάται το Σώμα αν συμφωνεί να οριστεί η 15 Ιανουαρίου 2019 ως ημερομηνία υποβολής της έκθεσης Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Για να καταγραφούν οι απόψεις των κομμάτων, κύριε Τασούλα, έχετε το λόγο. Εμείς προτείνουμε η Επιτροπή να έχει τουλάχιστον 3 μήνες διάρκεια. Άρα τουλάχιστον 1 μήνα παραπάνω, διότι είναι πάρα πολύ σύντομος χρόνος και αυτή η βιασύνη καταδεικνύει και την έλλειψη βαρύνουσα σημασίας ως προς την ουσία που δίνει η κυβερνόσα πλειοψηφία στην Επιτροπή αυτή. Ζητάμε τουλάχιστον 3 μήνες διάρκεια της Επιτροπής. Ευχαριστούμε, κύριε Τασούλα. Κύριε Λοβέρδο. Κύριε Πρόεδρε, κατά την πρόταση που έκανα το πρωί, τέλος Φεβρουαρίου να γίνει η πρώτη ψηφοφορία. Τέλος Φεβρουαρίου η πρώτη ψηφοφορία. Όχι. Τέλος Ιανουαρίου, λίγο πολύ με την παράταση που είπε ο Πρόεδρος ότι είναι λογικό να δοθεί, πάμε εκεί. Η πρότασή μας, η αρχική, η βασική, είναι πέρα από αυτά που προτείνει η πλειοψηφία. Ναι. Τέλος Φεβρουαρίου η πρώτη ψηφοφορία, τέλος Μαρτίου η δεύτερη ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Και υπάρχει σκεπτικό. Απαντώντας και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, αλλά δεν είναι η ώρα τώρα. Όχι, βέβαια. Τώρα ψηφίζουμε, ναι. Κύριε Παρασκευόπουλε, μέρος του ΣΥΡΙΖΑ. Σε τις διάσκεψεις των Προέδρων φαίνεται λογική. Νομίζω ότι μέσα σε 1 δίμηνο μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες, αρκεί να μην έχουμε καταχρήσεις, βέβαια. Ελπίζω ότι θα τις αποφύγουμε και θα τα βγάλουμε πέρα. Ευχαριστώ, κύριε Δελή. Ναι, νομίζουμε ότι η προθεσμία θα μπορούσε να είναι λίγο μεγαλύτερη. Γι' αυτό και τοποθετούμαστε με το παρόν στη συγκεκριμένη πρόταση. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μαυρωτά. Είναι πολύ στενό το πλαίσιο και θα θέλαμε να υπάρχει δυνατότητα προς την Επιτροπή να ζητήσει κάποια παράταση των εργασιών, τουλάχιστον αν χρειαστεί, έτσι ώστε να έχουμε την άνεση του χρόνου να επεξεργαστούμε τις... Ευχαριστώ, κύριε Παπά. Σας απασχολεί, κύριε Πρόεδρε, εδώ σε 3 χρόνια διαλύσετε το κράτος τώρα. 3 μήνες πάνω, 3 μήνες κάτω. Ευχαριστώ, κύριε Κατσίκη. Συμφωνούμε, κύριε Πρόεδρε, με την πρόταση πλειοψηφίας, την οποία και εμείς διαμορφώνουμε. Άρα, προς το τέλος του. Πολύ ωραία. Κατόπιν τούτου, νομίζω ότι το Σώμα συνεφώνησε κατά πλειοψηφία να οριστεί 15 Ιανουαρίου 2019 ως ημερομηνία υποβολής της έκθεσης Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέξτε να ορίσουμε τη συνεδρίαση. Με τη συνένωση του Σώματος λύεται η συνεδρίαση για αύριο 5η 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 9.30 το πρωί, με αντικείμενο εργασιών του Σώματος σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη και τη συμπληρωματική ημερήσια διάταξη που σας έχει διανεμηθεί. Λύεται η συνεδρίαση. Καλό βράδυ.